κυρία χτύπησε το κουδούνι. Εγώ όχι. Τι κρίμα! Γιατί? Γιατί αν η κυρία είχε χτυπήσει το κουδούνι, θα σήμαινε πως η κυρία επιθυμεί κάτι. Αφού όμως η κυρία δεν χτύπησε το κουδούνι, θα πει πως η κυρία δεν επιθυμεί τίποτα. Τι όμορφη που είναι, Θεουλάκη μου, τι όμορφη που είναι! Μήπως η κυρία σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σύντομα. Δεν ξέρω, γιατί. Γιατί αν η κυρία χτυπούσε το κουδούνι, εγώ κυρία θα τσακιζόμουν να την εξυπηρετήσω. Τι δυστυχισμένος που είναι η κυρία! Όλοι πουνιάστηκα! Αφού η κυρία δείχνει να ενδιαφέρεται τόσο για μένα, θα της τα πω όλα. Εγώ κυρία, έχω ευαίσθητη ψυχή και αδύναμο πνεύμα. Αλλά η κυρία που θα αγαπήσει, κυρία, θα γίνει πολύ πολύ ευτυχισμένη, κυρία. Με τρελός! Παρ' όλα αυτά, έχω ένα πολύ μικρό ελάττωμα και προτιμώ να το ομολογήσω αμέσως για να μην υποστηθάτε στο μέλλον, κυρία. Εγώ, κυρία, πίνω. Αρεάκι μου, αρεάκι μου. Εμπέ, τρελός, με φύστακας είναι. Και τώρα, κυρία, με ξέρετε, σαν να με έχετε γεννήσει. Η κυρία με δέρνει αλίμητα, αφού πρώτα της άνοιξα την καρδιά μου, ξέρω, ξέρω! Μήπως επειδή δεν είμαι παρά ένας υπηρέτης. Εγώ όμως, κυρία μου, δεν πέθανα για να φορέσω του κύριο τη Ιβραία. Όσο ζούσα πάνω στη γη, ήμουν πρίγκιπς της βιωτίας και θα γινόμουν βασιλέας. Τι θεσπέσια όλα, αλλά γυναίκα, που με έχουν βάλει να φυλάω τις τελευταίες δύο μέρες! Να αναδέστατε! Και
τώρα, κυρία μου, θα τα ξεχάσω όλα. Πάμε τώρα, πότε θα τελειώσω αυτό το σπιτιό! Θα σου εξηγήσω αργότερα, πάμε τώρα, Πλούτονα! Θα